Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί και τα κρούσματα στη χώρα μας. Στους 17 έφτασαν λοιπόν οι νεκροί από τον κορονοϊό, καθώς τα ξημερώματα κατέληξε ένας 78χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σωτηρία. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι είχε χάσει τη ζωή του και ένας 64χρονος που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ο 64χρονος είχε καταγωγή από τη Δυτική Αχαΐα και είχε υποκείμενο καρδιακό νόσημα. Σε εφαρμογή εντωμεταξύ έχει τεθεί από τις 6 το πρωί η απαγόρευση της κυκλοφορίας που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι πρώτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από άνδρες της ελληνικής αστυνομίας σε κεντρικούς δρόμους και οδικές αρτηρίες της χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγοί και πεζοί που ελέγχθηκαν έδειξαν να πειθαρχούν στις συστάσεις και στο μέτρο της απαγόρευσης. Τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Απριλίου, εκτός αν η κυβέρνηση αποφασίσει την παράτασή τους. Μια νέα πραγματικότητα ζουν από σήμερα οι Έλληνες μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ για την ανακοπή της διασποράς του κορονοϊού. Τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία για να μην ζήσουμε τραγικές στιγμές όπως η γειτονική Ιταλία. Από σήμερα στις 6 το πρωί τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για όλους τους Έλληνες σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι για να μετακινηθούν πρέπει να έχουν στα χέρια τους ειδικά έντυπα. Ένα για τη μετάβαση στην εργασία και ένα για τη μετάβαση στις αναγκαίες δραστηριότητες. 8 είναι οι εξαιρέσεις που δίνει ο νόμος, όπως εξειδικεύθηκαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μετάβαση σε τελετή, παραδείγματος χάρη κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος και μόνο. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. Όσοι βγαίνουν από το σπίτι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα και το διαβατήριό τους, το έγγραφο που έχουν συμπληρώσει ή, εάν δεν έχουν πρόσβαση σε κομπιούτερ, μία υπεύθυνη δήλωση. Το πρόστιμο για τους παραβάτες αγγίζει τα 150 ευρώ. Τα έντυπα οι πολίτες μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα forma.gov.gr που άνοιξε το πρωί. Για όσους έχουν εύκολη πρόσβαση στο κινητό τους, θα στέλνουν μήνυμα στον αριθμό 13033, ειδοποιώντας για την έξοδό τους. Και ο τρίτος τρόπος αφορά την αποστολή SMS σε έναν πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι ο 13033, όπου γράφει κανείς έναν από τους 6 αριθμούς, 1 έως 6, κενό, και μετά το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση κατοικίας του. Όσοι νομίζουν ότι δεν θα πιαστούν στην τσιμπίδα του νόμου, είναι μάλλον γελασμένοι. Στην αρένα των ελέγχων μπαίνουν εκτός από την αστυνομία, το λιμενικό, αλλά και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ιδιαίτερη μνήμα θα ληφθεί και για όσους ηλικιωμένους συμπολίτες μας είναι μόνοι στο σπίτι. Τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Απριλίου, εκτός αν η κυβέρνηση αποφασίσει την παράτασή τους. Διακομματική στήριξη στο μέτρο της κυβέρνησης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, Αλέξης Τσίπρας και Φόφη Γεννηματά ζητούν την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός, στο χθεσινό μήνυμά του για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να γίνει η Ιταλία. Βάζοντας το περίβλημα της καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην υγειονομική ασπίδα κατά του κορονοϊού, η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαλείψει κάθε κίνδυνο εξάπλωσης της επιδημίας που τροφοδοτείται από την ανεύθυνη στάση εκατοντάδων ατόμων. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα χαθεί. Η δική μου επιλογή είναι μόνο μία. Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι. Ερημώνοντας δρόμους και πλατείες, εξορίζουμε τον κίνδυνο. Και μένοντας στις εστίες μας, τις μετατρέπουμε σε οχυρά ζωής. Πριν από το διάγγελμά του, ο Πρωθυπουργός ενημερώνει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς. Με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επαναλαμβάνει την πρότασή του για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ
και να ζητά αναλυτικά στοιχεία για τα αποθέματα υγειονομικού υλικού, καθώς επίσης για την επάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ. Εμείς, επειδή θέλουμε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι, είπαμε, βάζουμε πλάτη εκεί που πρέπει, βάζουμε πλάτη στα δύσκολα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημαίνουμε τις ολιγορίες, πρέπει να επισημαίνουμε την κρισιμότητα των στιγμών και κυρίως την κρισιμότητα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι το μείζον. Η Φόφη Γεννηματά επιμένει στην ανάγκη προφύλαξης των στελεχών του κρατικού μηχανισμού που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία, αλλά και ελέγχουν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ό,τι όπλα έχουμε για να κρατήσουμε την κοινωνία μας όρθια και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Να προστατέψουμε τους Έλληνες πολίτες όσο γίνεται περισσότερο. Το ελάχιστο και αυτονόητο που έπρεπε ήδη να έχει γίνει είναι η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και η ένταξή του στον κρατικό σχεδιασμό, η άμεση προμήθεια των νοσοκομείων με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι υγειονομικοί. Την ίδια στιγμή αυστηροποιούνται τα μέτρα σε ό,τι αφορά στις αεροπορικές συνδέσεις. Τον απόλυτο πόνο βιώνει η Ιταλία που βλέπει τους νεκρούς της να φτάνουν τους 5.500 και την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου. Ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε νέο μήνυμα στους πιστούς όσο οι εκκλησίες λειτουργούν και κλεισμένων των θυρών με φωτογραφίες πιστών στα καθίσματα. Την ίδια ώρα το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δημάρχους Ιταλικών πόλεων που προσπαθούν να συμμορφώσουν τους πολίτες με τους κανόνες της καραντίνας. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Έξω φρενών είναι οι δήμαρχοι στην Ιταλία με τους πολίτες που δεν τηρούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και δεν σέβονται τον αγώνα της χώρας ενάντια στον κορονοϊό. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τους επικεφαλείς μεγάλων πόλεων να απευθύνονται στους πολίτες με αυστηρά λόγια, ακόμα και να τους κυνηγούν στο δρόμο. Την ίδια ώρα, ο Πάπας Φραγκίσκος απίφθινε μήνυμα ενότητας στους πιστούς και τους κάλεσε να προσευχηθούν για να σταματήσει η πανδημία. Que tienen que dormir en las camillas, porque ya no hay camas en el hospital y no pueden salir a dormir a sus casas. Με τις λειτουργίες να πραγματοποιούνται στην Ιταλία χωρίς την παρουσία πιστών, ένας ιερέας στο Ρομπιάνο τύπωσε φωτογραφίες και τις έβαλε στις καρέκλες για να κάνει τη διαδικασία πιο ανθρώπινη. Εν τω μεταξύ, μετά την αποστολή Ρώσων επιδημιολόγων και ιατρικού προσωπικού από τη Μόσχα στην Ιταλία, και η Κίνα προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα για να μην καταρρεύσει. I'm just sending out a lot of love and feelings of support and courage. Στο πλευρό της Ιταλίας είναι και το Hollywood. Η διάσημη ηθοποιός Aaron Stone έστειλε μήνυμα αγάπη στη χώρα που δοκιμάζεται από τον φωνικό κορονοϊό από το σπίτι της στην Καλιφόρνια, που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και 20 μέρες. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Open Ελλάδα με τους Σπύρο Χαριτάτο και Γιώργο Καραμέρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7.30 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.